έργων για να μπορούν να βρουν δουλειά οι άνεργοι στην Κροστάνδη. Είχε θεμελιώσει το κτίριο μόλις 100 μέτρα από το σπίτι που έμενε. Αυτό το κτίριο μέχρι σήμερα διατηρήθηκε και με την πρόνοια του Θεού διατηρήθηκε εκτός από τα διαμερίσματα. Υπάρχει ένα μορφωτικό κέντρο στο όνομα Ελπίδα. Δεν μπορούμε να μην πούμε τι παιδί ήταν αυτός ο πατήρ Ιωάννης. Η εκτίμηση των γονέων του ήταν βιβλική. Οι γονείς του έλεγαν ότι του έτρεχε μεγάλο σεβασμό προς αυτούς, διότι είναι λεγόμενο στην εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Με όλη την καρδιά του θα τιμήσεις τον πατέρα σου και μην ξεχνάς πώς υπέφερε η μητέρα σου για να σε γεννήσει. Τι μπορείς να της ανταποδώσεις? Μετά το θάνατο των γονιών του, ο πατήρ Ιωάννης έκτισε στη σούρα του ένα εξοκλήσι στη μνήμη των γονιών του. Μέχρι σήμερα δεν διατηρήθηκε, αλλά ο τάφος του πατέρα του και της αδελφής του είναι πρόσφατος για τους προσκυνητές, που όταν βρίσκονται στη σούρα πάντα έκαναν μνημόσυνο, έκανε ο ίδιος ο πατήρ Ιωάννης μνημόσυνο στο εξοκλήσι. Η μητέρα του, Θεοντόραβα Βαλάσκοβα Σέργκεβα, ήταν θαμένη στο παλιό νεκροταφείο της Κροστάβης. Και στον τάφο της που ήταν χτισμένο στο εξοκλήσι το όνομα της Παναγίας του Καζάν. Ευτυχώς αυτό το εξοκλήσι έχει διατηρηθεί και είναι στη διάθεση των επισκεπτών. Η μητέρα του, Θεοδόροντα Βλάσκαγια Σεργέγεβα, είναι θαμένη στο παλιό νεκροταφείο της Κροστάνης και στον τάφο ήταν κτισμένο στο εξοκλήσι το όνομα της Παναγίας του Καζάν. Ευτυχώς αυτό το εξοκλήσι έχει διατηρηθεί. Εδώ βλέπουμε τη μητέρα του και βλέπουμε τον τάφο που είναι κοντά στο εξοκλήσι της Παναγίας του Καζάν. Και όποιος θέλει μπορεί να το επισκέπτεται από τις 11 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Λέει ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνης: «Εγώ προβλέπω και την ανέγερση ισχυρής της Ρωσίας, ακόμα πιο ισχυρή και δυνατή, πάνω στα οστά των μαρτύρων, που θα γίνουν ισχυρή βάση για την ανέγερση της Ρωσίας. Θα αναστηθεί η Ρωσία με την παλαιά εικόνα, ισχυρή με την πίστη στο Χριστό, στο Θεό, στην Αγία Τριάδα, και θα είναι με τη διαθήκη του Αγίου Άρχοντα Βλαντιμέρ, που το 1989 που έγινε χριστιανός σε μια εκκλησία ο Άγιος Δίκαιος Ιωάννης της Κροστάνδης». Сколько зельем нас не почивать, не хвалить чужие стороны. Знаю, вспомнят веру отчую твоей Марии, да, Иваны. В предрассветной стылой темени у креста, где ты распята, тихо светятся до времени сокровенные булаты. Полетят за утренней преподобных стаи, и восстанет мудрою Русь моя святая. Осеняла крестным знаменем Матерь Божия посады, и горели ровным пламенем негасимые лампады, и цвел
розой белою на заснеженной равнине. И была ты светлою девою, причастившейся святыне. Το φιλανθρωπικό έργο του πατήρ Ιωάννη της Κροστάνδης. Ο πατήρ Ιωάννης καταλάβαινε ασφαλώς ότι με τις δικές του προσφορές μόνο δεν θα βοηθούσε αρκετά τον πτωχό κόσμο της Κροστάνδης. Καταλάβαινε ακόμη ότι ορισμένες κατηγορίες εναντίον του ήσαν δίκαιες. Κυρίως η κατηγορία ότι με τις ελεημοσύνες του ενθάρρυνε την αεργία και την επαιτία. Παρόλες οι φροντίδες του, μόνο στο 17ο έτος της ιεροσύνης του μπόρεσε να οργανώσει μία περισσότερο ουσιαστική και αποτελεσματική φιλανθρωπική κίνηση. Για το σκοπό αυτό είχε ανάγκη από ανθρώπους και από χρήματα. Σύμφωνα με την αρχαία χριστιανική παράδοση, σκεπτόταν όχι μόνο για τους ανθρώπους στους οποίους έπρεπε να βοηθεί, αλλά και για εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθούν. Εγνώριζε ότι τίποτε δεν εξευγενίζει και δεν πλησιάζει τους ανθρώπους τόσο όσο η εργασία στο φιλανθρωπικό έργο. Διαβάζοντας τις εκκλήσεις τις οποίες απίφθινε στους κατοίκους της Κροστάνδης, βλέπουμε καθαρά ότι σκεπτόταν και τους φτωχούς και εκείνους που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν, καθώς και ολόκληρη τη χριστιανική κοινωνία. Οι εκκλήσεις του είχαν τυπωθεί το 1872 στην εφημερίδα Κροστάνσκι Βέστινικ, Κροστανδικό Δελτίο Ειδήσεων, να τη γράφει στην πρώτη του έκκληση. Σε ποιο δεν είναι γνωστά τα σμήνη των πτωχών της Κροστάνδης, των μικροαστών ανδρών, γυναικών και παιδιών κάθε ηλικίας, τα αίτια της κροστανδικής παινίας και επαιτίας είναι πολλά. Ιδού τα πιο βασικά, παινία κληρονομική, παινία από ορφάνευση, από διάφορες απρόοπτες περιστάσεις, παραδείγματος χάρη από πυρκαγιά, από κλοπή, από ανικανότητα για εργασία, παινία ακόμη από εκτόπιση και εξορία, από οκνηρία, από πάθος προς τα ινοπνευματώδη ποτά και στις περισσότερες περιπτώσεις από έλλειψη των μέσων με τα οποία θα μπορούσε κανείς να καταπιαστεί με τη δουλειά, από έλλειψη δηλαδή κατάλληλης ενδυμασίας, παπουτσιών, μηχανικών ή αγροτικών εργαλείων. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και ειδικά αίτια όπου η συσσόρευση των πτωχών και εξορίστων ήταν στην πόλη αυτή. Όπως φαίνεται, ο πατήρ Ιωάννης ασχολείται με όλα τα ατομικά και κοινωνικά αίτια της παινίας, αλλά ιδιαιτέρως δίνει σημασία στα τελευταία, δηλαδή στα κοινωνικά. Για τη θεραπεία τους απαιτούνται ευρύτερα μέτρα. Στη συνέχεια της εκκλήσεώς του προτρέπει τον κόσμο να βεβαιωθεί στην πράξη για τις άθλιες συνθήκες ζωής των πτωχών, τις οποίες σχεδιαγραφεί μέσα σε λίγες σειρές. Είναι ευχάριστο άραγε να βλέπει κανείς την κροστανδική κοινωνία, την άχαρη εικόνα της αθλειότητας των επετών μας. Μην τους απεχθάνεστε, είναι και αυτοί αδελφοί μας. Φανταστείτε τα υγρά υπόγεια των σπιτιών στα οποία κυρίως ζουν οι πτωχοί μας. Σε κάθε υπόγεια κατοικούν, ζουν 30, 40 ή και 50 άτομα, γέροντες, μεσήλικες και μικρά παιδιά. Ακόμη και βρέφοι που θυλάζουν μέσα στην υγρασία, στη ρυπαρότητα, στην πνιγυρή ατμόσφαιρα, στη γύμνια και συχνά στην πείνα. Ο πατήρ Ιωάννης συνιστά σε ολόκληρη την κοινωνία της Κροστάνδης, στην πνευματική ηγεσία της, στην στρατιωτική, στην πολιτική, στην εμπορική, να σχηματιστεί μια κοινωνική πρόνοια σαν αυτή της Πετρουπόλεως και με ενωμένες τις δυνάμεις να οργανωθούν πτωχοκομεία, να οικοδομηθούν εργατικές πολυκατοικίες και να δημιουργηθεί επαγγελματική σχολή. Μην τρομάζετε, κύριε, για το μέγεθος του έργου, συνεχίζει. Το καλό έργο θα το βοηθήσει ο καλός Θεός. Και όπου βρεθεί ο Θεός, εκεί γρήγορα γίνονται όλα. Εάν η πόλη μας δεχτεί
τόσο πλήθος φτωχών πολιτών είναι υποχρεωμένη να αναλάβει και την ευθύνη της απασχολήσεως αυτών των ανέργων ανθρώπων. Είναι καιρός να κάνουμε κάτι το αποφασιστικό. Είτε να χτίσουμε εργατικές κατοικίες για επαγγελματική σχολή και επαγγελματική σχολή για τα παιδιά, είτε να μετοικήσουμε σε ένα μέρος των ανέργων σε άλλο τόπο. Στη δεύτερη προκήρυξή του ο πατήρ Ιωάννης ανέφερε το λόγο του Αποστόλου Παύλου «Οφείλουμε δε εμείς η δυνατή τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει» Ρωμαίων Ιωτα Ε1. Παίρνοντας αφορμή από αυτό έγραφε «Για μια κοινωνία σαν την κοινωνία της Κροστάνδης με τόσο πολλές δυνατότητες, με τόσα τάλαντα, με τόσους μορφωμένους και ικανούς για εργασία, με τόσους εμπόρους και τέτοιο αν και όχι πάρα πολύ μεγάλο πλούτο, θα ήταν αμαρτία ενώπιον του Θεού, αλλά και ντροπή ενώπιον των ανθρώπων να αφήσουμε στην εγκατάλειψη το πλήθος των πτωχών και των ανέργων που είναι και αυτοί μέλη της κοινωνίας μας, αποκομμένα όμως από το σώμα της και στερημένα από την ευημερία της. Πάλι απευθύνουμε προς το κοινό με τη θερμή παράκληση να στρέψει το ενδιαφέρον του προς τους πτωχούς μικροαστούς της Κροστάνδης, να φροντίσει, να βρεθεί ή να ακτιστεί για αυτούς κοινή κατοικία και να δοθεί στον καθένα σύμφωνα με τις δυνάμεις του εργασία με την οποία θα μπορεί να συντηρηθεί, να ντυθεί, να βρεθεί, να φροντίσει, να βρεθεί ή να χτιστεί καλή κατοικία. Εν ονόματι του χριστιανισμού, εν ονόματι του ανθρωπισμού κάνω έκκληση. Να βοηθήσουμε τις άστεγες ταλαιπωρημένες υπάρξεις. Ας μην αρνηθούμε την αλληλεγγύη, ας αποδείξουμε ότι το αίσθημα της φιλανθρωπίας ζει ακόμα μέσα μας και ο εγωκεντρισμός δεν μας εκυρίευσε. Τι σωτήριο έργο θα ήταν μια εργατική εστία, θα βοηθούσε πολύ και ηθικά. Και αν κάποιος, ενώ είναι υγιής, δεν θα ήθελε να εργαστεί, θα τον διώχναμε από την πόλη. Η Κροστάνδη δεν είναι φυτώριο παρασίτων. Με τις δημοσίευσεις αυτές ο πατήρ Ιωάννης εκτιμήθηκε από πολλούς και η διοίκηση της πόλεως Σιδούμα ανταποκρίθηκε αρκετά στην έκκλησή του, αν και ανεπίσημα. Χρειάστηκαν τουλάχιστον 9 χρόνια για να θεμελιωθεί η εργατική εστία. Στην πρόνοια, ενώ μπήκαν υπεύθυνοι αντιπρόσωποι των πιο ποικίλων τάξεων, είχαν όλοι μια εξαιρετικά αρμονική συνεργασία. Αυτό οφείλεται στην προσωπικότητα του πατήρ Ιωάννη που ήξερε να ενώνει όλους τους πιο διαφορετικούς χαρακτήρες. Σε αυτόν επίσης ανήκει όχι μόνο η αρχή, η δημιουργία αλλά και η διεύθυνση του έργου. Ο πατήρ Ιωάννης πικράθηκε πολύ με την ασυνήθιστη για το χαρακτήρα του οξύτητα, έλεγξε τον Γολάβετς, χωρίς όμως να τον προσβάλλει, ο οποίος του είχε, ο οποίος ερχόταν και προσκάλεσε τον διευθυντή της αστυνομίας να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, τον Γολάβετς δηλαδή ο πατήρ Ιωάννης, στην περιοχή εργατικής εστίας. Η παράκληση όμως αγνοήθηκε και τελικά η εστία κάηκε. Χωρίς όμως να τον προσβάλλει, κατονομάζοντάς τον, είπε για τον Γολάβετ, για την αδιαφορία του. «Δεν μας έκανε επίθεση κανένας εξωτερικός εχθρός με σπαθί και φωτιά. Μας έκανε επίθεση ένας εσωτερικός εχθρός ύπουλος, ντυμένος με την πανοπλία της εχθρότητος, της προδοτικής φιλίας και της αδιαφορίας για τη συμπεριφορά που μας ήλθε. Για τη συμφορά που μας ήλθε. Έδειξαν αυτή την αδιαφορία άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν να υπηρετούν την κοινωνική ασφάλεια. Το ασφαλιστικό ταμείο και οι νέες δωρεές που αυτή τη φορά ήλθαν από όλα τα μέρη της Ρωσίας έσωσαν την κατάσταση. Η εστία ξαναχτίστηκε. Ο Γολάβατσεφ σε λίγο έπεσε στα δικαστήρια για ανάρμοσες ενέργειες και ο πατήρ Ιωάννης που πολύ καλά γνώριζε τον βίο και την πολιτεία του προσκλήθηκε να καταθέσει. Πώς συμπεριφέρθηκε τότε? Δεν έθιξε καν τα παραστρατήματα του Γολοβάτσεφ. Αντίθετα, προσπάθησε να τον σώσει εκθέτοντας μερικά του καλά σημεία. Ο εισαγγελέας παρατήρησε ότι ο μάρτυρας στο δικαστήριο ήταν υποχρεωμένος να λέγει την αλήθεια χωρίς να κρύβει τίποτα. Μίλησα σαν ιερεύς, απάντησε με την παρησία ο πατήρ Ιωάννης. Αυτό το επεισόδιο φαίνεται ότι εντυπωσίασε βαθιά την κοινωνία της Κροστάνδης και πολλοί βιογράφοι του δεν παρέλειψαν να το σημειώσουν. Το ίδρυμα το οποίο αργότερα μεγάλος έγινε ολόκληρη πολιτεία ξεκίνησε στην αρχή με 2 εργαστήρια επεξεργασίας ξύλου και χαρτιού.
Στα εργαστήρια αυτά το 1902 δούλευαν 7.281 άτομα. Στους αρχάριους εργάτες δινόταν μία εύκολη εργασία που να μην απαιτεί γνώσεις παρά μόνο καλή θέληση. Κύριος στόχος ήταν να μπορέσουν να μπουν οι ξεσυνηθισμένοι από εργασία άνθρωποι στο δρόμο του κόπου και να θερήσουν αμέσως τους έστω και λιγοστούς καρπούς των φιλοτίμων προσπαθειών τους. Στην εστία υπήρχαν για το σκοπό αυτό μορφωτικά ιδρύματα, στοιχειώδη σχολή που λειτουργούσε δωρεάν. Το 1903 μαθήτευαν 259 παιδιά. Δεύτερον, εργαστήριο για εκμάθηση διαφόρων επαγγελμάτων, κυρίως ξυλουργικής φύσεως, δυνάμεως 61 ατόμων. Τρίτον, ζωγραφικής, δυνάμεως 30 ατόμων. Τέταρτον, εργαστήριο γυναικείων επαγγελμάτων, κυρίως για νέες, με τμήματα ραπτικής, κοπτικής και κεντήματος, δυνάμεως 50 ατόμων. Πέμπτον, εργαστήριο υποδηματοποιίας. Έκτον, παιδική βιβλιοθήκη. Το 1896 διέθετε 2.687 τόμους. Έβδομον, ζωολογική συλλογή. Όγδον, τμήμα γυμναστικής. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ένα βιβλιοπωλείο για μεγάλους και ένα ξεχωριστό για παιδιά. Κοντά στην εργατική εστία λειτουργούσαν και τα επόμενα μορφωτικά και ψυχαγωγικά κέντρα. Πρώτον, σχολείο Κυριακής, ένας διάδρομος του κατηχητικού σχολείου. Δεύτερον, κέντρο λαϊκών διαλέξεων με κατάλληλο φωτισμό και καμιά φορά με υπόκρουση. Είχε 264 άτομα το 1898. Τρίτον, λαϊκό αναγνωστήριο. Τέταρτο, δανειστική βιβλιοθήκη. Πλήρωνε ο αναγνώστης 300 καπίκια το μήνα και 2 ρούβλια για εγγύηση. Η ενοριακή πρόνοια ετύπωνε ορισμένα βιβλία, κυρίως φυλάδια, με έργα του πατρός Ιωάννου. Η οικονομική της βοήθεια συντηρούσε. Ένα ορφανοτροφείο και νηπιαγωγείο δυνάμεως 50 τροφίμων. Δεύτερον, εξοχικό οίκημα για παιδιά. Τρίτον, πτωχοκομείο γυναικών δυνάμεως 22 τροφίμων. Τέταρτον, πέτρινο οίκημα που ιδρύθηκε το 1888. Σε όλα αυτά να προσθέσουμε την ιατρική βοήθεια, τη διατροφή και την οικονομική ενίσχυση. Το 1896 από το δωρεάν ιατρείο πέρασαν 2.721 ασθενείς. Η λαϊκή τραπεζαρία που λειτουργούσε 11 ώρες την ημέρα ετοίμαζε 400 μέχρι 800 μερίδες καθημερινά. Η λειτουργία της εργατικής εστίας δεν σταμάτησε την ιδιαίτερη ατομική φιλανθρωπική δραστηριότητα του πατρός Ιωάννου. Αντίθετα και αυτή συνέχισε να αναπτύσσεται κάπως καθώς εξαπλωνόταν η φήμη του και μεγάλωναν οι προσφορές των πιστών. Επίσης έβρισκε στον πατήρ Ιωάννη πλήρη εφαρμογή και στο ρητό «Μη γνώτε η αριστερά, τύπη η δεξιά» Ματθαίου 6.3. Στις διάφορες διηγήσεις περιστατικών στη ζωή του τον βλέπουμε πολλές φορές ενώ βρισκόταν μέσα στο πλήθος να δέχεται με το ένα χέρι από κάποιον ένα φάκελο με χρήματα και την ίδια στιγμή να τον παραδίνει με τον άλλο σε ένα δεύτερο χωρίς να ανοίξει καν το φάκελο. Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες ομολογούν ότι είχε ειδική διέστηση χάρη στην οποία έδινε το ποσό που του πρόσφεραν κάθε φορά σε ανθρώπους που πραγματικά είχαν άμεση ανάγκη. Μεταξύ των περιοχών που γνώρισαν την ευεργεσία του και την παρουσία του πατρός Ιωάννου πρέπει μετά την Κροστάνη να σημειώσουμε τη γενέτειρά του το χωριό Σούρα. Εκεί υψώθηκε μέρημνα πέτρινος ναός αφημερωμένος στον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Ιωάννη της Ρήλας, την Αγία Παρασκευή. Δεύτερο έργο του ήταν η Ορθόδοξος Εκκλησιαστική Αδελφότης. Τρίτον το σχολείο του χωριού, τέταρτον μία παιδική στέγη. Έκτον ένα συνεταιρικό κατάστημα και έβδομον μία γυναικεία μονή αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη της Ρήλας. Είναι μία μοναδική μορφή των τελευταίων καιρών ο πατήρ Ιωάννης, παράδειγμα για όλους. Με φροντίδες του ασφαλούς και με δικούς του οικονομικούς πόρους κτίστηκε στην Πετρούπολη μετόχη της γυναικείας μονής Λεωσένσκη, στην οποία επίμενε η ηγουμένη Ταϊσία. Σκοτεινές όψεις της εποχής. Σκοτεινές σκέψεις για τη Θεία Λειτουργία. Σαν άξιος ιερεύς και σαν πραγματικός ποιμήν ο πατήρ Ιωάννης, ήθελε να χαρίσει στο λαό το καλύτερο και θα μπορούσε κανείς να επιθυμήσει, τη συμμετοχή στη Θεία Ζωή, την ένωση στο Θεό. Από την προσωπική του πείρα γνώριζε ότι μακριά από την Εκκλησία, χωρίς το μυστήριο της αγάπης, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μπορεί κανείς να ονειρεύεται μόνο μία καλύτερη ζωή, χωρίς όμως ποτέ να την κατορθώνει. Περισσότερο από κάθε τι επιθυμούσε να εξαγνίζονται οι άνθρωποι με την εξομολόγηση και να κοινωνούν από το ποτήριο της Θείας Θυσίας και της αγάπης του Χριστού.
τι καλύτερο θα μπορούσε να επιθυμήσει για τον πλησίον του, ιδιαίτερα για το πίμνιο που το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ναι, τι περισσότερο μπορεί να δώσει κανείς σε κάποιον από το να τον οδηγήσει στην πηγή της αληθινής και μακαρίας ζωής. Αλλά το πρόβλημα του πατήρ Ιωάννη δεν ήταν και τόσο εύκολο, διότι δεν εμπόδιζε τους ανθρώπους να δεχτούν την αγαθή του πρόσκληση μόνο η αμαρτωλότης και η κρυμμένη πίσω από αυτή δύναμη του κακού, αλλά η πνευματική κατάσταση της τότε ρωσικής κοινωνίας. Παρόλη την εμφάνιση κάποιας αφυπνίσεως για την οποία θα μιλούσε πιο κάτω η θρησκευτική κατάσταση της εποχής εκείνης, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ικανοποιητική. Πρώτα απ' όλα αναφέρουμε ότι η τάξη των ευγενών και των αρχόντων της ρωσικής κοινωνίας από την εποχή των μεταρρυθμίσεων του Μεγάλου Πέτρου παρασυρώταν όλο και περισσότερο από το ρεύμα των δυτικοευρωπαϊκών πολιτιστικών ενδιαφερόντων και διασκεδάσεων. Όλο και περισσότερο απομακρύνονταν από τον ορθόδοξο τρόπο χριστιανικής ζωής. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε τη λατρεία του κράτους που άρχισε από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου και πήρε την τελική της μορφή τον 19ο αιώνα. Η λατρεία αυτή προς το κράτος αποθούσε αποφασιστικά την εκκλησιαστική ζωή και την έβαζε σε δεύτερο πλάνο. Η ψυχρή θρησκευτικότης συχνά καταντούσε στην αθεία των αυτοκρατορικών κύκλων. Γίνονταν έπειτα παράδοσης και έπαιρνε διάφορες αποχρώσεις. Εκτός από τη λατρεία του κράτους που αναφέραμε, υπήρχε και μία ευλάβεια για τη Ρωσία σαν έθνος, μία ευλάβεια για τον λαό και γενικά μία ευλάβεια για κάποια ακαθόριστη κοινωνική ωφέλεια. Η Ορθόδοξος πίστη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έμπαινε σε δεύτερη μοίρα, έπαιρνε θέση υπηρέτου ή υποστηρίγματος των νέων αξιών του ρωσικού λαού. Σύμφωνα με αυτά και ο κλήρος τιμόταν ανάλογα με την ωφέλεια που προσέφερε στο κράτος, στο λαό και στα χριστά ήθη. Την εποχή αυτή σπάνια έβλεπε κανείς την Ορθόδοξη πίστη να εκφράζει αυτή η ίδια την ουσία της ζωής. Σπάνια έβλεπε κανείς να εκφράζει η Εκκλησία ύψιστη αυτή η οικουμενική γενότηση στον θεανθρώπινο εκείνο οργανισμό, μακριά από τον οποίο ο κάθε ξεχωριστός άνθρωπος θα μπορεί πραγματικά να ζήσει, όπως ακριβώς θα μπορεί να ζήσει το κύτταρο. Δεν μπορεί να πραγματικά να ζήσει, όπως δεν μπορεί να ζήσει το κύτταρο που βγαίνει από το σώμα. Επιπλέον, χάρη στον ευρωπαϊσμό, πλήθη Ορθοδόξων από την ηθήνουσα τάξη είχαν συχνά σαν πνευματική τροφή θρησκευτικές ιδέες και παραδόσεις δυτικές ξένες προς την Ορθοδοξία. Τα παραδείγματα του ευρωπαϊσμού των ανωτέρων τάξεων ακολούθησαν και οι εκπρόσωποι της νέας αριστοκρατίας που άρχισε να εμφανίζεται στην ιστορική σκηνή της Ρωσίας. Μεταξύ τους ανθούσε ο μάταιος ορθολογισμός, στην αρχή και αργότερα ο χυδαίος σιλισμός και ο δογματικός σοσιαλισμός, ο οποίος στα τέλη του 10ου αιώνα έγινε για πολλούς αντικείμενο φανατικής και τυφλής πίστεως. Όλα αυτά στάθηκαν εμπόδια για την παραδοσιακή ορθόδοξη θρησκευτικότητα. Μεγάλη σημασία για τη θρησκευτική χλιαρότητα στην ηθήνουσα τάξη της Ρωσίας είχε το γεγονός της αρνήσεως των μελών της να γίνονται έγγαμοι κληρικοί. Στην τάξη αυτή δύσκολα μπορούσες να συναντήσεις ιερέα, αν δεν υπήρχε κάποια οικογενειακή ανάγκη για τούτο. Εξάλλου, τα μέλη των λεβιτικών οικογενειών σπάνια ανέβαγαν στην κλίμακα της πολιτικής κοσμικής ιεραρχίας. Οι άνθρωποι που προήρχονται από τις λαβιατικές τάξεις διάλεγαν συνήθως βιωτικές δραστηριότητες. Ξεχώριζαν έτσι τελείως από τον κύκλο τους και δεν μπορούσαν να χρησιμεύσουν σαν γέφυρα μεταξύ της ηθανούσης ιερατικής τάξεως. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι το πολιτιστικό επίπεδο του κλήρου, ιδιαίτερα του επαρχιακού, δεν ήταν υψηλό. Επομένως η επιρροή του στο λαό ήταν πενιχρή. Παρόλες τις προσπάθειες της αυτοκρατορικής εξουσίας προς εξύψωση της κοινωνικής θέσεως του κλήρου, αυτή παρέμεινε ιδιαίτερα στα χωριά σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ο ιερεύς μπορούσε να ασκήσει κάποια επίδραση στον κόσμο περισσότερο σαν καθηγητής θεολόγος, σαν ιεροκήρυξη και σαν πνευματικός, αλλά και σε αυτούς τους τομείς η δυνατότητα της αποδόσεως καρπών ήταν περιορισμένη. Το μάθημα των θρησκευτικών το δίδασκαν στη μέση εκπαίδευση σαν ένα από τα δευτερεύοντα μαθήματα. Η διδασκαλία συχνά ακολουθούσε το φορμαρισμένο σχολαστικό σύστημα, όπως ακριβώς και τα διδακτικά βιβλία.
Επειδή η κοινωνική του στάθμη ήταν χαμηλή, οι ιερείς σπάνια εκήρυταν το θείο λόγο και οι λιγοστοί ιεροκήρυκες άρχισαν να προωθούνται στις πρωτεύουσες και στις μεγάλες πόλεις. Η πνευματική συμφορά όμως της εποχής εκείνης ίσως να ήταν συνδεδεμένη με την απελπιστική κατάσταση του εξομολογητικού έργου της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας. Για τους περισσότερους η Θεία Λειτουργία έπαυσε να είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής. Επικρατούσε η κοινή πεποίθηση ότι αρκεί να κοινωνούν μία φορά το χρόνο. Αυτό επηρέασε και την κατηχητική του Μητροπολίτου Φιλαρέτου, που συμβούλευε να κοινωνούν οι πιστοί, αν είναι δυνατόν, 4 φορές το χρόνο. Λόγω της στενής ενότητας της Εκκλησίας και του κράτους, η πολιτική εξουσία απαιτούσε από τους υπαλλήλους τους στρατιωτικούς να κοινωνούν κάθε χρόνο την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Η ανάμειξη της κοσμικής εξουσίας στην προσωπική λεπτή περιοχή της θρησκευτικής ζωής έκανε να θεωρείται η θεία κοινωνία, η βαθιά αυτή εκδήλωση της χριστιανικής ζωής, σαν ένα εξωτερικό καθήκον του πολίτου. Μάλιστα, κάτω από τη λέξη γοβένιγε, που σημαίνει προετοιμασία και συμμετοχή στην εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία, συνήθιζαν να εννοούν. «Πηγαίνω να εκπληρώσω το καθήκον μου ή πηγαίνω να δώσω στο Θεό το χρέος μου». Κάτι τέτοιο γίνεται σχεδόν και σήμερα στην Ελλάδα με τους Έλληνες που νομίζουν ότι είναι θρησκευόμενοι και καλοί χριστιανοί και πηγαίνουν χωρίς συνείδηση, τυπικά, απλά, χωρίς φόβο Θεού, χωρίς μεγάλη πίστη, στο μεγάλο αυτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με τον τρόπο αυτό το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού ορθόδοξου λαού δεν γνώριζε ουσιαστικά την βασική πνευματική τροφή που και δεν αισθανόταν το ποσό του ήταν απαραίτητο. Πόσο βασική ήταν. Αναπόφευκτο αποτέλεσμα του γεγονότος τούτου είναι το ξεθόριασμα της σημασίας της Εκκλησίας και της εκκλησιαστικής ζωής. Στον εμπορικό και αγροτικό κόσμο η παλαιά ευσέβεια παρέμεινε πιο ζωντανή. Στον κόσμο αυτό διατηρήθηκε ο παραδοσιακός εκκλησιαστικός τρόπος ζωής. Αλλά συχνά η ευσέβεια έπαιρνε τη μορφή φανατισμού για τους εξωτερικούς τύπους, ορισμένοι των οποίων είχαν συνδεθεί με δυσιδαιμονίες, με ιδεολατρικές συνήθειες, ιδιαίτερα μεταξύ των χωρικών. Επίσης στην τάξη αυτή, πίσω από την εθιμοτυπική ευπρέπεια, κρύβονταν πολλές φορές ο παχυλός υλισμός. Περισσότερο από όλες τις τάξεις, η εμπορική ήταν ανοιχτή στη σχέση της με τον κλήρο και φαίνεται ότι δεχόταν την ευεργετική του επίδραση. Αυτό αποδεικνύει η αγαθοργία της και η συμβολή της στο κτίσιμο των ναών. Οι ποικίλες δυσκολίες δεν τον απογοήτευσαν τον πατήρ Ιωάννη, ούτε χαλάρωσαν την ιερατική ποιμαντική του προσπάθεια. Αντίθετα, γιγάντωσαν τη φολόγα του, συγκεκριμενοποίησαν τους στόχους του. Η καταπληκτική αντίθεση μεταξύ της εσωτερικής καρδιακής θέρμης που ο ίδιος δοκίμαζε κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και της πρισχόλητος σχεδόν όλων των άλλων και της αδιαφορίας του για τη λειτουργική, εκκλησιαστική, γενικότερα ζωή, τον ανάγκαζαν να ομιλεί όλο και πιο επίμενα και θερμά για τη λατρεία. Ασφαλώς και προσεύχεται θερμά. Αλλά προτού διηγηθούμε το πώς χειρουργούσε και ειδικότερα το πώς εξομολογούσε και τελούσε τη Θεία Λειτουργία, είναι απαραίτητο πρώτα να εκθέσουμε σε γενικές γραμμές την προσωπική του μαρτυρία για τη σημασία που έδινε στη λειτουργική ζωή. Έτσι θα γίνει καταληπτή και η περιγραφή και ασυνήθιστη φλογερή και πνευσμένη ιερουργία που τράβηξε την προσοχή σχεδόν ολοκλήρου της Ρωσίας. Στην εποχή μας πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν τα λόγια και την έννοια της λατρείας. Δεν θα ήταν εύκολο σε αυτούς να αποδεχτούν αμέσως τη σκέψη του πατήρ Ιωάννη για τη σημασία της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Ευχαριστίας, ούτε να συλλάβουν τα υψηλά του βιώματα. Ο καθένας όμως από την πείρα γνωρίζει πόσο βασανιστική μπορεί να ήταν μια αμαρτωλή κατάσταση, παραδείγματος χάρη η αδικία ή το μίσος, και πόσο ανακουφιστικό είναι να απαλλαγεί κανείς γρήγορα από αυτή. Ο πατήρ Ιωάννης με ιδιαίτερη πειθό διακηρύσσει συνεχώς στις σημειώσεις του το πόσο καταστρεπτικός είναι ο ζυγός της αμαρτίας και πόσο δυνατή είναι η χαρά της απελευθερώσεως από αυτόν. Τέτοια βιώματα είναι γνωστά στον καθένα και ο καθένας μπορεί να τα ελέγξει στον ίδιο του τον εαυτό. Μετά από αυτή την εξακρίβωση δεν θα ήταν δύσκολο να συμπορευτούμε με τον πατήρ Ιωάννη και πιο πέρα να πιστούμε από αυτόν ότι η προσευχή, ιδιαίτερα η εκκλησιαστική, η μετάνοια, η Θεία Κοινωνία, η μελέτη του Θείου Λόγου είναι τα πιο ουσιαστικά μέσα για την απαλλαγή από όλα τα κακά που υπάρχουν μέσα μας και κατασπαράζουν την καρδιά μας και που θα καταστρέψουν τη ζωή μας.
Αν κάνουμε ένα βήμα ακόμη, ο Θεός με την Εκκλησία και τα μυστήρια όχι μόνο μας απελευθερώνει από την τυραννία της αμαρτίας, αλλά και πραγματικά μας γεμίζει με τη ζωογόνο χαρούμενη δύναμη της αγάπης. Με την αγάπη τέλος μας χαρίζει εντελώς νέα φωτεινή ξένη με το παρελθόν ζωή μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Κατανοώντας τα κατωτέρω, δεν θα είναι δύσκολο να εμβαθύνουμε μέσα την ολοζώντανη από την προσωπική του πείρα βγαλμένη θεολογία του Πατρός Ιωάννου και να καταλάβουμε και να υιοθετήσουμε όλη την πολύπλευρη διδασκαλία του, όχι μόνο για τη Θεία Λειτουργία, αλλά και για το Θεό, την Εκκλησία και την απόκτηση της σωτηρίας. Εκθέτουμε μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο του. Να ενθυμίστε ότι στον κόσμο ενεργεί αδιάκοπα ο νόμος του Θεού, σύμφωνα με τον οποίο κάθε καλό βραβεύεται εσωτερικά και κάθε κακό τιμωρείται. Το κακό συνοδεύεται από θλίψη, από σφίξιμο στην καρδιά. Το καλό συνοδεύεται από ειρήνη, από χαρά και φορεία της καρδιάς. Στη σημερινή κατάσταση ο άνθρωπος είναι όλος ποτισμένος. Από εγωισμό, πονηρία, ολιγοπιστία, αμφιβολία, ανυπακοή, επιπολαιότητα, κακία, φιλαργυρία, οκνηρία, μικροψυχία, αθυμία, ψεύδος, βλαστημία. Τι μεγάλος κόπος ορθώνεται μπροστά στον χριστιανό όταν θελήσει να καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε ακαθαρσία και φθορά των παθών. Όλες οι αμαρτίες και τα πάθη, οι πόλεμοι και οι φιλονικίες είναι στην ουσία ψυχικές ασθένειες. Είναι πυρκαγιά της ψυχής, μεγάλη φωτιά που μαραίνεται εσωτερικά και που βγαίνει από τα έγκατα του Άδη. Πρέπει να την σβήσουμε με το νερό της αγάπης, αλλά όπως ο νέγρος δεν μπορεί να αλλάξει το μαύρο του ένδυμα και να το κάνει άσπρο, έτσι και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε το καλό, γιατί συνηθίσατε στο κακό. Χρειάζεται η παντοδύναμη βοήθεια της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι ακριβώς την Θεία Χάρη. Αναζητούσε ο πατήρ Ιωάννης περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στην προσευχή, στη λατρεία, στα άχραντα μυστήρια. Ω πίστης Αγία, με τι λόγια και τι ένους να υμνήσω τα αναρρύθμιτα γατά της ψυχής και του σώματος που μου χάρισες, για όλα αυτά τα θαυμάσια που έκανες και κάνεις μέσα μου, για το αγαθό της ειρήνης και την απαλλαγή από την ανησυχία, για το αγαθό της ελευθερίας και την αφαίρεση της πικρής στεναχωρίας, για το αγαθό του πνευματικού φωτός και την εκδίωξη του σκότους των παθών, για το αγαθό της παρησίας και την εξάλληψη της μικροψυχίας και του φόβου, για το αγαθό της πνευματικής ωραιότητος, του ψυχικού μεγαλείου και την απαλλαγή από τη δουλεία της αμαρτίας και της πνευματικής χαμερπίας. Αιώνια δόξα ανήκει σε σένα, Θεέ μου ευεργέτα. Ας γνωρίσουν τη δόξα σου όλοι οι άνθρωποι, όλες οι φυλές της γης, ώστε όλοι να σε υμνούν στην Ανατολή και στη Δύση. Εάν στα αποσπάσματα αυτά υπάρχουν μερικές γενικές υποδείξεις για τη βοήθεια της πίστεως, σε πολλά άλλα ο πατήρ Ιωάννης αναφέρεται συγκεκριμένα στη δύναμη της Θείας Λειτουργίας και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Στη Θεία Λειτουργία βρίσκεται η δύναμή μας εναντίον των πλέον ισχυρών εχθρών μας. Βρίσκεται η νίκη κατά των παθών, τα οποία συχνά να μας προσβάλλουν. Βρίσκεται το φως των ψυχών μας, η ελπής και η καταφυγή μας. Με μεγαλύτερη ακόμη σαφήνεια εξομολογείται. Η καθημερινή μου συμφορά, δηλαδή οι αμαρτίες μου, κατατρώγουν την καρδιά. Αλλά μάχεται εναντίον αυτής της συμφοράς ο καθημερινός λυτρωτής μου, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός με ευεργετεί καθημερινά, αόρατα, με τα άχραντα μυστήρια. Και συνεχίζει. Όταν αμαρτήσεις και καίγεσαι από τη φλόγα των αμαρτιών, αναζήτησε τη μοναδική θυσία, την παντοτινή και ζωντανή, που έγινε για τις αμαρτίες μας. Ρίξε τα παραπτώματά σου μπροστά στη θυσία αυτή. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού σωτηρία για σένα. Μην προσπαθήσεις να σωθείς μόνος σου. Αλλά η Θεία Λειτουργία και η Θεία Ευχαριστία δεν αποτελούν μόνο την απελευθέρωση από τις ταλαιπωρίες των αμαρτωλών καταστάσεων. Συγχρόνως χαρίζουν την εφροσύνη μιας νέας ζωής ειρήνης και αγάπης. Σε μία συζήτηση με ιερείς είπε: «Ο Κύριος με τον οποίο καθημερινά ενώνομαι δια της Θείας Ευχαριστίας, δια της Θείας Ευχαριστίας με ενισχύει. Διαφορετικά, από πού θα μπορούσα να αντλήσω δύναμη και τέτοιους ακατάπαυστους αγώνες και εντατικούς κόπους με τους οποίους προσπαθώ να υπηρετήσω και να υπηρετώ τη δόξα του ονόματός του και τη σωτηρία του πλησίου μου. Μα ποια είναι η πραγματική ζωή? Η πραγματική ζωή είναι η αγάπη. Ο ίδιος ο Θεός είναι η αγάπη. Γι' αυτό ακριβώς η αγάπη, η συνάντηση και η ένωση με τον ίδιο το Θεό
είναι εκείνο το κύριο και μοναδικό που αναζητά η χριστιανική ψυχή, το βρίσκει μόνο στη Θεία Λειτουργία. Μέσα στα λόγια «Δε θελάβετε τούτο μου εστί το αίμα» το υπορημένου κλώμεων και πείτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημένου και υπολών εχθινόμενο, παρέχεται η άβυσος της Θείας Αγάπης προς το ανθρώπινο γένος. Ιερό ρήγος διέρχεται ολόκληρο το σώμα, ολόκληρη την ύπαρξη κάθε αποκατάληπτου ελεύθερου από ακαλασίες και ειδηπάθειες ανθρώπου, όταν με το αυτή της καρδιάς ακούει αυτά τα λόγια από το στόμα του λειτουργού. Και συμπληρώνει «Ο αγάπη τελειωτάτη, ο αγάπη που τα πάντα αγκαλιάζεις, ο αγάπη ισχυροτάτη, τι να προσφέρουμε σαν ευγνωμοσύνη στο Θεό από την αγάπη Του προς εμάς». Η αγάπη αυτή βρίσκεται στη θυσία του Χριστού που προσφέρεται για την απελευθέρωση όλων από κάθε κακία. Μέσα στην αγάπη αυτή βρίσκεται ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είναι ακατάληπτος κατά την ουσία Του. Εκπλήσωμαι μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας του Κυρίου, μπροστά στην απροσμέτρητη αγάπη που κρύβεται μέσα σε αυτήν. Μπροστά στο θάνατο από εμάς που μας θεοποιεί, μπροστά στη δύναμη και το μεγαλείο του Θεού. Ω Κύριε Ιησού Χριστέ, είσαι όλος εδώ, σε βλέπουμε, σε ψηλαφούμε, σε αισθανόμεθα, σε νιώθουμε εδώ, η ύψιστη αμοιβή για τον χριστιανό, ιδιαίτερα τον ιερέα είναι να βρίσκεται ο Θεός στην καρδιά του. Αυτός είναι η ζωή μας και η δόξα μας. Μετά από αυτό γίνεται κατανοητό και το άλλο απόφθεγμα του πατρός Ιωάννου. Το να υπηρετεί κανείς το Θεό είναι μία μακαριώτης. Σχολάζοντας αυτή την τοποθέτηση απέναντι στη Θεία Λειτουργία, ο επίσκοπος Βενιαμίν Φεντσένσκοφ παρατηρεί «Αν κάποιος ερωτούσε τον Μπάτουσκα για την ωφέλεια της Θείας Λειτουργίας, αυτός ασφαλώς με απορία και ίσως με λύπη θα τον κοίταζε στα μάτια και θα του έλεγε ότι στη Θεία Λειτουργία είναι συγκεντρωμένες όλες οι ωφέλειες και όλοι οι καρποί». Ακριβώς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στερεώνεται η Εκκλησία που συγκρατείται σε ένα σώμα, σε σώμα Χριστού. Ο πατήρ Ιωάννης ζούσε έντονα αυτό. Επειδή εμείς πιστεύουμε στην Εκκλησία και θεωρούμε κοινωνία πιστών χριστιανών, που είναι ενωμένη σε ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό και όπου ζωογονούνται από το Πνεύμα του Θεού, γι' αυτό οφείλουμε να αγαπούμε αλλήλους. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει Εκκλησία. Αλλά γύρω από την Εκκλησία πρέπει να συναχθεί όλη η πλάση, να ενωθεί για τον αγιασμό όλη η οικουμένη. Αυτό πραγματοποιείται στην Θεία Λειτουργία. Εάν ο κόσμος δεν είχε το άχρωτο σώμα και το αίμα του Κυρίου του, δεν θα είχε το Κύριο αγαθό της πραγματικής ζωής. Δεν θα είχε το χάρισμα του αγιασμού, ναι. Αυτή είναι η πραγματική ζήμη της πνευματικής και ουράνιας της Αγίας Ζωής που δόθηκε στην ανθρωπότητα. Αυτή η βαθιά διείσδυση στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, για την οποία προσκομίσαμε εδώ μόνο λίγες μαρτυρίες, παρουσιάζουν τη ζωή του πατρός Ιωάννη σαν έναν ύμνο και μια δοξολογία του Θεού. Μπορούμε να πούμε ότι το ημερολόγιο του μοιάζει με προσευχητάριο γεμάτο ένους και ύμνους στο Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης το αισθανόταν και τούτο. Γι' αυτό ό,τι γράφει για την ανέμακτη θυσία είναι πλημμυρισμένο με το φως του ένου της χαράς του θριάμβου. Μπορούμε να πούμε ότι το ημερολόγιο του είναι συνέχεια της λειτουργικής διακονίας και αποτελούσε τη ζωή της ζωής του. Γι' αυτόν δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ της ζωής εκτός του ναού και της ζωής εντός του ναού. Τα θεωρούσε όλα θαυμαστά. Τα γεγονότα της ζωής του ήσαν γι' αυτό θαύματα της προσευχής του και φυσική συνέχεια εκείνου του μοναδικού θαύματος που τελείται μέσα στο ναό πάνω στην Αγία Τράπεζα. Πορεία προς το φως. Την αιτία του πνευματικού πολέμου την γνωρίσαμε προηγουμένως καθώς και τους εχθρούς μας. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα απαραίτητα όπλα αυτού του πολέμου. Παίζει σπουδαίο ρόλο στο σημείο να ενθυμούμε θα πάντοτε ότι η ένωση με το Θεό δεν είναι μόνο κλήρος των Αγίων, αλλά εκφράζει την ουσία της ζωής κάθε συνειδητού χριστιανού. Η θεανθρώπινη ζωή του πιστού αποτελεί το πεδίο μάχης διαμέσου της οποίας ο Θεός χειραγωγεί την ψυχή προς την αδιάκοπη κοινωνία μαζί του. Η Θεία Φωνή γίνεται
αντιληπτή ανάλογα με το βαθμό της πνευματικής πρόοδου. Όσο κανείς περισσότερο αγωνίζεται εναντίον του κακού, τόσο ευκρινέστερα ακούει τη Θεία Φωνή και τον διδάσκει παραδείγματος χάρη σε τι να βοηθεί τους αδελφούς, πώς να δοξάζει το Θεό κτλ. Στο πρώτο όπλο του πνευματικού αγώνος αναγνωρίζουμε την προσοχή στον εσωτερικό μας κόσμο, την ικανότητα δηλαδή να ξεχωρίζουμε μέσα μας το καλό από το κακό και την προσπάθεια να απαλλαγούμε από το τελευταίο. Οι πατέρες της Εκκλησίας χαρακτηρίζουν την εργασία αυτή επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών. Την ονομάζουν ακόμη νύψη ή εσωτερική εργασία, διαπίστωσαν και μνημειώδη αποφθέγματα, διατυπώνοντας για την αξία τους. Ο περίφημος λόγο χάρη αγωνιστής Ισαάκ ο Σύρος έγραψε: «Όποιος αξιώθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του είναι καλύτερος από εκείνο που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Όποιος ένιωσε τις αμαρτίες του είναι καλύτερος από εκείνο που ανασταίνει νεκρούς». Ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν έναν ανώτερο βίο αγωνίζονται στον πιο λεπτό, στον πιο δύσκολο πνευματικό πόλεμο. Πρέπει κάθε στιγμή να είσαι οφθαλμός φωτεινός για να αντιλαμβάνεσαι τους λογισμούς του πονηρού που σπείρονται μέσα σου και να τους αποκρούεις. Παρακολούθησε την καρδιά σε όλη σου τη ζωή και προσπάθησε να διακρίνεις τι την εμποδίζει να ενωθεί με τον Πανάγαθο Θεό, διότι αυτό είναι η επιστήμη των επιστημών. Φύλαξε την καρδιά, διώχνοντας από αυτήν κάθε γήινη επιθυμία, διότι μία και μόνη αστραπιαία εμπαθής επιθυμία λερώνει την ψυχή και την απομακρύνει από το Θεό. Θέλοντας να μας ενθαρρύνει στον τομέα αυτό, φέρνει παράδειγμα τους Αγίους. Οι Άγιοι διαρκώς εκοπίαζαν να καθαρίσουν την καρδιά τους με τον αγώνα. Καθαρίστηκαν από κάθε μολυσμό και έγιναν ναοί του Αγίου Πνεύματος. Για τη γνωριμία του βαθύτερου εαυτού μας δεν είναι απαραίτητη η τέλεια απομάκρυση από τον κόσμο, αν και για τον καθένα είναι απόλυτα αναγκαίες οι στιγμές της μονώσεως και της ησυχίας. Μέσα στην ησυχία μπορούμε χωρίς εμπόδια να εξετάσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Δεν είναι όμως σπάνιο το φαινόμενο να βοηθούν την αυτογνωσία, οι επαφές και οι σχέσεις με τους άλλους. «Θέλετε να μάθετε τον εαυτό σας?» ρωτά ο πατήρ Ιωάννης. «Παρακολουθήστε με τι πνεύμα αντιμετωπίζετε τους συνεργάτες σας, τους υφισταμένους σας ή εκείνους που σας απλώνουν το χέρι επαιτίας». Το κριτήριο αυτό αναγνωριζόταν πολύτιμο για τη μοναχική τελείωση, όχι μόνο για τον αρχαίο αναχωρητισμό, αλλά και από τα κοινόβια μοναστήρια. Ωστόσο, παρά τη χρησιμοποίηση του πνευματικού αυτοελέγχου, ο άνθρωπος είναι δυνατόν να ξεχνιέται και να αμαρτάνει. Έτσι, αποκαλύπτεται ότι η επιτυχία της εγρηγόρσεως και της μετανοίας είναι αδύνατη χωρίς τη βοήθεια του υψίστου. Τι θα κάναμε εάν δεν ενίσχυε προκαταβολικά η χάρη του Θεού, σε ποιο κατάστημα θα φτάναμε εάν δεν μας αγκάλιαζε ξαφνικά, χωρίς να το περιμένουμε, μετά από την αμαρτία και δεν μας προετοίμαζε για τη μετάνοια και τα δάκρυα? Σπάνια, πολύ σπάνια θα μπορούσε κανείς να απαλλαγεί από το ζυγό της αμαρτίας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, η αμαρτία προχωρεί βαθμιδών. Στην αρχή εμφανίζονται εκούσιες παραστάσεις διαφόρων πειρασμικών ενεργημάτων, γεγονότων, προσώπων ή πραγμάτων. Αυτές οι περιστάσεις ονομάζονται από τους πατέρες της Εκκλησίας λογισμοί ή αφορμές αμαρτίας. Όσο και αν οι λογισμοί είναι αποτρόπαιοι, στο στάδιο αυτό δεν έχουμε αμαρτία. Εμφανίζονται παρά τη θέληση του ανθρώπου και προκαλούνται από εσωτερικά και εξωτερικά αίτια, παραδείγματος χάρη από τη μνήμη, από την οργανική κατάσταση του σώματος, από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους ή τα πονηρά πνεύματα. Μετά την εμφάνιση ενός λογισμού ακολουθεί η στροφή της προσοχής προς αυτόν. Εάν η στροφή έχει σκοπό να αναγνωρίσει μόνο το είδος, τι είδος είναι ο λογισμός, δεν περικλεί αμαρτία. Η προσοχή τότε είναι επενετή. Ταυτίζεται με την εγρήγορση προς την οποία μας καλεί η Εκκλησία. Εάν όμως η προσοχή καθυστερεί σε ένα λογισμό που έχει ήδη χαρακτηριστεί κακός, για να ικανοποιηθεί μαζί του, τότε έχουμε την αρχή της αμαρτίας. Οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας ονομάζουν την κατάσταση αυτή συγκατάβαση στους λογισμούς. Αργότερα μπορεί να ακολουθήσει μία πιο παρατεταμένη ειδονή από τους κακούς λογισμούς, στην οποία αρχίζουν να συμμετέχουν διάφορα αισθήματα του ανθρώπου, οπότε έχουμε ζήλια, φθόνο, χερεκακία, φιλιδονία κτλ.
Τέλος, και η βούλη συμμετέχει στην αμαρτωλή ενέργεια και έτσι ολοκληρώνεται η αμαρτία στην καρδιά. Όταν γίνει για πρώτη φορά η αμαρτία, εύκολα κατόπιν επαναλαμβάνεται. Η επανάληψη δημιουργεί συνήθεια. Έχουμε τότε αρρώστια της ψυχής, δηλαδή ελάττωμα ή πάθος. Η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας, που δοκιμάστηκε επί πολλούς αιώνες, διδάσκει πως οφείλουμε να πολεμάμε την αμαρτία μόλις εμφανιστεί. Πρέπει αμέσως να απορρίπτουμε τις εκούσιες παραστάσεις, μόλις χαρακτηριστούν σαν επικίνδυνες, πράγμα ευκολότατο στην αρχή. Όταν όμως το κακό προχωρήσει και προσβληθούν το συναίσθημα και η βούληση, ο αγώνας γίνεται δύσκολος. Τότε η νίκη εναντίον ενός πάθους ή ελαττώματος απαιτεί χρόνο και οδυνηρές προσπάθειες. Μας λέγει ο πατήρ Ιωάννης: «Μία αστραπιαία κίνηση της καρδιάς προς την αμαρτία είναι αμαρτία. Πρέπει να συντριβεί από την εμφάνισή της. Όταν η πυρκαγιά έχει απλωθεί, μπορούμε να σώσουμε το σπίτι. Το σώζουμε εύκολα μόλις φανούν οι πρώτες φλόγες. Το ίδιο ισχύει και για τον πνευματικό τομέα. Η ψυχή είναι το σπίτι, τα πάθη, φωτιά. Αποκοπή του κακού λογισμού σημαίνει την απομάκρυση της προσοχής από αυτόν και τη μετάθεσή της σε κάτι υψηλότερο. Αυτή όμως η προσπάθεια δεν επιτυγχάνει πάντοτε, διότι η προσοχή στον λογισμό